Στους 18 έφτασαν οι νεκροί από τον ιό της γρίπης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κελπνό, οι 12 από αυτούς πέθαναν την εβδομάδα από 21 έως 27 Ιανουαρίου. Ανάμεσά τους και ένας 38χρονος από τα Χανιά, ο οποίος κατέληξε μετά από επιπλοκή που παρουσίασε, έχοντας ήδη περάσει μία εβδομάδα εμπείρετος εκτός νοσηλείας. Φαίνεται από τον αριθμό των κρουσμάτων ότι τώρα μπαίνουμε στην έξαρση της επιδημικής περίοδου. Είναι το αναμενόμενο. Περίπου τέτοια εποχή κάθε χρόνο περιμένουμε αυτή την αύξηση των κρουσμάτων. Το καλό φέτος είναι ότι το εμβόλιο καλύπτει το στέλεχος του ιού της γρίπης που κυκλοφορεί. Οι 14 θάνατοι αφορούσαν ασθενείς με νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας και 4 σε ασθενείς με νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. Τα θύματα ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου, για την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη. Είναι πραγματικά άδικο και λυπηρό, εφόσον υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο, τουλάχιστον οι ευπαθείς ομάδες να μην έχουν εμβολιαστεί και να τριμούμε θύματα, λόγω του ότι δεν είχαν κάνει έγκαιρα τον εμβολιασμό. Δεν το κάνω κάθε χρόνο, έτυχε τώρα και το έκανα, επειδή είχα ξανακρυώσει πάρα πολύ και φοβήθηκα και το έκανα. Πιστεύετε ότι πράγματι προστατεύει θωρακής τον ανθρώπινο οργανισμό? Έτσι πιστεύω. Το κάνετε προληπτικά ή ανήκετε σε κάποια ευπαθή ομάδα? Προληπτικά. Όχι, δεν έχω εμβολιαστεί. Για ποιο λόγο? Δεν πρόλαβα, το ξέχασα. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή της ΥΠΕΚΡΙΤΗΣ, Στέλιο Δημητρακόπουλο, αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία του νησιού νοσηλεύονται λιγότεροι από 5 ασθενείς. Έτοιμοι είμαστε, δεν έχουμε περιστατικά βαριά που να χρήζουν νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας και να μην υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Όπως αναφέρει το Κελπνό, από τις 21 έως τις 27 Ιανουαρίου οι επισκέψεις σε γιατρό για γρυπόδη συνδρομή παρουσιάζουν περαιτέρω αύξηση, ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες 0 έως 4 και 5 έως 14 ετών σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι γιατροί τονίζουν τη σημασία του αντιγρυπτικού εμβολιασμού, κυρίως για ευάλωτες ομάδες. Παράλληλα, βέβαια, με την τήρηση όλων των γενικών μέτρων που αφορούν όλους μας. Δηλαδή την αποφυγή συγχρονισμού, τον καλό αερισμό των χώρων και το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών. Λένε οι γιατροί ότι πρέπει να το κάνουμε, αλλά οι νέοι δεν το κάνουν και είναι λάθος. Μεγάλο λάθος οι νέοι, προπαντός όπως ακούω, δεν το κάνουν καθόλου. Γιατί φοβούνται μήπως έχει παρανέργειες και τέτοια. Οι υγειονομικές αρχές λείπουν από την Ελλάδα. Τώρα πάω για αυτή τη δουλειά. Συνολικά στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 117 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 112 με νοσηλεία σε ΜΕΘ.